Για πέμπτη εβδομάδα οι φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους σε πολλά μέρη της χώρας κάνοντας συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναφορικά με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στην Αλεξανδρούπολη, φοιτητές καθώς και φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αντίθεσή τους απέναντι στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συνεχίζουμε τον αγώνα εδώ και 5 συνεχόμενες εβδομάδες. Σε όλη την Ελλάδα, παραπάνω από 150 φοιτητικοί σύλλογοι πανελλαδικά κάνουν γενικές συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις κάθε εβδομάδα. Το οποίο έχει και αποτέλεσμα, γιατί η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ζορίζεται. Βλέπουμε ότι ήθελε η κυβέρνηση να έχει κάνει νόμο του κράτους αυτό το νόμο μέχρι τα μέσα τέλη Ιανουαρίου και δεν το έχει πάει μέχρι στιγμής σε διαβούλευση, που φαίνεται ότι αυτό το πράγμα τη ζορίζει. Γιατί οι φοιτητές και οι μαθητές της γύρναν την πλάτη και βρίσκονται στο δρόμο του αγώνα για να διεκδικήσουν το αυτονόητο δημόσιο και δωρεάν εκπαίδευση. Ναι. Αυτό. Τώρα πήγανε τη διαβούλευση και την ψήφιση στις 28 Φεβρουαρίου, το οποίο φαίνεται ότι επηρεάζεται και από την πίεση που έχουν δεχτεί πανελλαδικά. Οι ίδιες τους και όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι το 70% των φοιτητών είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε μειοψηφίες όπως λένε και όπως λέει η κυβερνητική τους παράταξη ΔΑΠ. Είμαστε όντως πάρα πολλοί φοιτητές, το λένε και οι ίδιες τους δημοσκοπήσεις, πραγματικά είμαστε κατά αυτού του νομοσχεδίου που θα τσακίσει τα πτυχία μας και θα υποβαθμίσει και άλλο τις σπουδές μας. Όπως τονίζει φοιτητής της ιατρικής, η κατάληψη του τμήματος θα συνεχιστεί έως και την ερχόμενη Τρίτη, καθώς δεν θα κάνουν πίσω διότι το νομοσχέδιο αυτό διαλύει τα πτυχία τους. Έχουμε πάρει απόφαση χθες μετά από μαζική γενική συνέλευση για συμμετοχή στο σημερινό φοιτητικό συλλαλητήριο. Αποκινούμε τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους της πόλης ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το νομοσχέδιο Πυρακάκη, το οποίο η κυβέρνηση μπροστά στις αντιδράσεις των φοιτητών ακόμα δεν έχει καταθέσει και θα συνεχίσουμε σε αυτό το δυναμικό δρόμο για να το πάρει εντελώς πίσω. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο προσπαθήσαν να περάσουν μέσα σε εξαστικές, αλλά από ό,τι φαίνεται οι φοιτητές μέχρι και στις πιο επιστημονίστικες σχολές που υπάρχει και πιο δύσκολο κλίμα της ιατρικής, βλέπουμε ότι κλείνουν τα τμήματά τους, κατεβαίνουν στους δρόμους και εναντιόνται μαζικά σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο διαλύει τα πτυχία τους, διαλύει γενικότερα την προοπτική τους, διαλύει γενικότερα αυτό που λέμε ενιαία δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Δεν είμαστε γενιά που θα επιτρέψει να μπουν δίδακτρα στις σπουδές μας, δεν είμαστε γενιά που θα επιτρέψουμε το πανεπιστήμιο να ακολουθεί στα πρότυπα των ιδιωτικών, το οποίο τι σημαίνει ασφικτική ρυθμή σπουδών, πειθαρχικά και επιπληρωμή όλα αυτά που κάποτε λέγαμε φοιτητική μέρημνα, δηλαδή βιβλία, φαγητό, εστίες κτλ. Λοιπόν, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε δυναμικά. Αυτή τη στιγμή η σχολή της ιατρικής τελεί υποκατάληψη. Η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη. Δεν κάνουμε πίσω στους οποιοσδήποτε επίπλαστους εκβιασμούς θέτει το Υπουργείο, η Κυβέρνηση και μέσω αυτών και το τμήμα. Δεν πάμε πίσω στις ανάγκες μας και σε τελική ανάλυση αυτό που έχουμε να πούμε και στους φοιτητές μας είναι ότι το να κάνουμε εξαστική και να πάρουμε το πτυχίο θα πρέπει να έχει και ένα αντίκτυπο. Άμα λοιπόν περνάνε νόμοι οι οποίοι διαλύουν την προοπτική ενός νέου, τι να το κάνεις να περάσει και το μάθημα, τι να το κάνεις να δώσεις και την εξαστική, άμα μετά δεν μπορείς να δουλέψεις σαν άνθρωπος. Η ΑΛΜΕ Εύρου είναι στο πλευρό των φοιτητών και όπως σημειώνει η Αντιπρόεδρος Σοφία Χατζηβλασίου, το κυριότερο αίτημα είναι η δωρεάν παιδεία για όλους, τονίζοντας πως η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων θα είναι καταστροφή. Για άλλη μια μέρα, για άλλη μια Πέμπτη, είμαστε δίπλα στο πλευρό των φοιτητών. Είμαστε εναντίον των μη κρατικών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό θα οδηγήσει σε καταστροφή της δημόσιας εκπαίδευσης, των δημόσιων πανεπιστημίων, που αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ υψηλές κατηγορίες όλο τον κόσμο. Θέλουμε δημόσια δωρεάν παιδεία και πρέπει ο κόσμος να μελετήσει και να δει μακροπρόθεσμα τι μπορεί να φέρει, να φέρουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση και να καταλάβουν την επικινδυνότητα αυτών των κινήσεων.